Πολλές φορές πραγματοποιούμε πορείες κάθε χρόνο μάλλον στη μνήμη του Παύλου Φίσα και ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι όπως ο Σαρζάν Λουκμάν και όχι μόνο που σκοτώθηκαν από το σκοτάδι, σκοτώθηκαν από το μίσος και την οργή του φασισμού και του δηλητηρίου που σκορπά. Μερικά χρόνια νωρίτερα, επειδή πιάσαμε το κομμάτι των μεταναστών, είχαν δολοφονήσει και έναν άλλο μετανάστη που πολλές φορές δεν τον αναφέρουμε καν, που ήταν τότε ο νεαρός Αμπντούλ Μάναν, ο οποίος είχε πέσει επίσης νεκρός μετά από ρατσιστικό πογκρόμ βίας των Χρυσαυγητών, κοντά νομίζω στις περιοχές του Αγίου Παντελεήμονα. Νομίζω ότι και αυτή η γωνία, όπως και το σημείο της δολοφονίας του Φίσα, αποτελούν μνημειώδη σημεία του αντιφασιστικού αγώνα που σίγουρα δεν τελείωσε, αλλά κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιό του απέναντι στους Ναζί της Χρυσής Αυγής, αλλά συνεχίζουμε γιατί χιλιάδες μετανάστες και μετανάστριες πνίγονται στο Αιγαίο, χιλιάδες μετανάστες και μετανάστριες κλείνονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και υφίστανται τη ρατσιστική πολιτική της υπόλοιπης ακροδεξιάς, που μπορεί ακόμα να μην έχει μαθαίρια, αλλά έχει φύλακες στην κυβέρνηση, έχει φύλακες σε άλλα κοινοβουλευτικά και μη κόμματα, έχει φύλακες στους ίδιους θεσμούς, όπως είδαμε με την απαράδεκτη εισαγγελέα Δαμαντία Οικονόμου που ήθελε να τους ξεκλίνει, όπως είδαμε ότι συμβαίνει και εντός της αστυνομίας, όχι μόνο από την καταδικαστήσα αστυνομικό που έδινε πληροφορίες στους Χρυσαυγίτες για το σε ποιο σημείο βρίσκονται οι αντιφασιστικές μας πορείες για να κάνουν τα πογκρόμ τους ήσυχοι, αλλά τους ξέπλαινε, έλεγε ότι η αστυνομία θα κάνει έρευνα στα γραφεία τους και συνεργαζόταν μαζί τους. Το ίδιο συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Αυτό δεν τελείωσε. Είδαμε προχθές ότι ένας από τους αστυνομικούς που φρουρούσαν τον Μιχαλολιάκο και τον οδήγησαν στην Κλούβα είχε σύνθημα στο κράνος του «Φνίστε υπερπατρίδος», σύνθημα που χρησιμοποιούν κάθε χρόνο στο Μελιγαλά, στις Θερμοπύλες και στα Ίμια οι Ναζί της Χρυσής Αυγής. Μπορεί να τελειώσαμε τουλάχιστον προσωρινά με αυτούς, αλλά δεν έχουμε τελειώσει με τον φασισμό, την ομοφοβία, τον ρατσισμό και αυτά που γεννούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα σε αυτό το σημείο, στο σημείο που σκοτώθηκε ο Φίσας, στο δικαστήριο για το ΖΑΚ απέναντι στον κοινωνικό κανιβαλισμό, σε κάθε γειτονιά για να νικήσει η αλληλεγγύη, να πεθάνει ο θάνατος, να επικρατήσουν μια και καλή οι μέλισσες απέναντι στους λύκους. Σαρζάν Λουκμάν και Φίσας, για πάντα ζωντανοί, το φασισμό τσακίζουν, αγώνες!